ρωτήσετε τα παιδιά της, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο. Παιδάκια είναι. Ρωτάνε, πού είναι η μαμά, μίλησες με τη μαμά, σε πήρε η μαμά, δεν ξέρω αγάπες μου, δεν έχω μιλήσει, ψάχνω να τη βρω. Να αγχώνονται κι αυτά, να ανησυχούν κι αυτά, γιατί, ποιος ο λόγος, αλλάξει κάτι. Ζήσετε μόνοι? Όχι, εγώ ένα σύντροφο. Πίσω και αυτός έχει φοβερό πρόβλημα υγείας αυτή τη στιγμή. Περνάω κι εγώ δύσκολα. Δεν έχω κανέναν άλλον, μόνο αυτό το παιδί. Και τα παιδιά της φυσικά. Έχω χάσει ήδη μια κόρη, έχω χάσει ήδη έναν άντρα. Δεν θέλω άλλα. Με έχει καλύψει η ζωή πλήρως. Στο έπακρο μπορώ να πω. Δεν την έχει δει κανένας. Δεν μου έχει πει κανένας. Κέντρο Αθήνας που ίσως να έχει κάποια φίλη, κάποιο φίλο. Τίποτα. Για μία φίλη που έκανε παρέα, η οποία είχα ήταν μουσικός. Είχα ακούσει για κάποια φίλη, την Ιωάννα, η οποία κιθάρα παίζει νομίζω στους σταθμούς, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και τι να υποθέσω, δεν ξέρω. Μένατε στην ίδια περιοχή? Όχι, εγώ μένω εδώ και η μικρή έμεινε Άγιο Δημήτρη Μπραχάμι. Έχει φύγει από εκεί. Δεν υπάρχει κανένας εκεί. Να μάθουμε αν είναι ζωντανή, αν είναι καλά. Δεν μου λέει κανένας τίποτα. Και άντε, με μένα έχει κάτι που δεν τσακωθήκαμε. Αν είχαμε τσακώδει, θα έλεγα τσακωθήκαμε. Κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά. Πώς επιβιώνει αυτό το παιδί? Πού τρώει, πού κοιμάται, πού πλένεται, πού αλλάζει? Έχει ρούχα μαζί της? Τα μισά ρούχα είναι εδώ στο σπίτι. Τα άλλα μισά είναι στο μαγαζί. Όποιος ξέρει κάτι, όποιος γνωρίζει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, ας πάρει ένα τηλέφωνο, ας μας πει πού την είδε τελευταία φορά, αν ζει καταρχήν και πού βρίσκεται.